Ο λαϊκισμός του Παπανδρέου μοιάζει αμερικανικής καταγωγής, με τις απαραίτητες μετατροπές ώστε να ταιριάζει στα ελληνικά πράγματα. Ο ευγενής άγριος των Αμερικανών είναι ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος που δεν εξαρτάται από την αλληλεγγύη της κοινωνίας. Το κοινό του Αντρέα το αποτελούσαν οι μη προνομιούχοι που πάλευαν ενάντια στο προνομιούχο κατεστημένο. Τελικός του σκοπός ήταν να συμμορφωθεί το κράτος στις ανάγκες τους. Ο Αντρέας διατηνόταν ότι λειτουργούσε ως απλή αντανάκλαση της λαϊκής βούλησης, παρέχοντας ταυτόχρονα έναν ρητορικό καθρέφτη που ευχαριστούσε τον αρκισισμό του κοινού του. Παρόλο που όντως ανέπτυξε μια σχέση αμεσότητας με τους οπαδούς του, σύμφωνα με τη δοκιμασμένη στον χρόνο λαϊκιστική τακτική, στην πραγματικότητα χειραγώγησε τα λαϊκά αισθήματα που είχε ο ίδιος επανειλημμένα υποδαβλήσει. Ο διάλογός του με το λαό, όπως τον αποκαλούσε, δεν ήταν τίποτε άλλο από μια καλοσκήνα θετημένη μονολογία. Οι μάζες ήθελαν να ακούσουν τη δική τους φωνή και πράγματι η δική τους φωνή ήταν αυτή που έβγαινε από τα χείλη του Παπανδρέου, απαράλλαχτη, αντιφατική, ασυνάρτητη, αόριστη, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο επεξεργασμένη, αλλά φοβερά η χειρότερη, σαν τον αντίλαλο μιας φωνής σε ένα φαράγγι. Γιατί ο μύθος του Σωτήρα πηγαίνει πάντοτε παρέα με το μύθο του λαού. Ο λαός έχει πάντα δίκιο. Απλώς χρειάζεται κάποιον που να του πει πως έχει δίκιο. Και έτσι τα ξέφρενα χειροκροτήματα και οι ζητοκραυγές του πλήθους έπνιξαν τις αντιφάσεις και τις παραφωνίες και έκαναν τα κουσούρια της εσωτερικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ να φαίνονται τελείως ασήμαντα.